Καλησπέρα σας. Ολοκληρώθηκε σήμερα στο Τριμελές εφετείο πλημελημάτων η εξέταση μαρτύρων στη δίκη του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μαθητριών. Η μαραθώνια ακροαματική διαδικασία διεκόπη λόγω ωραρίου και θα συνεχιστεί στις 17 Νοεμβρίου με τις αγορεύσεις των δικηγόρων, την απολογία του κατηγορούμενου και την απόφαση του δικαστηρίου. Ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη οι καταθέσεις των μαρτύρων στο Τριμελές εφετείο πλημελημάτων για τη δίκη του εκπαιδευτικού που πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 28 μήνες φυλάκιση για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μαθητριών. Τα πνεύματα ήταν και σήμερα οξυμένα και μάλιστα κατά την κατάθεση μάρτυρα κατηγορίας που ισχυρίστηκε ότι δεν είχε επικοινωνία με τις καταγγέλουσες, η πολιτική αγωγή παρουσίασε στοιχεία διαψεύδοντας τα λεγόμενά της. Το δικαστήριο έκανε γνωστό ότι δεν θα δεχθεί ως στοιχεία της υπόθεσης τις συνομιλίες, καθώς πρόκειται για προσωπικά δεδομένα. Η δίκη διεκόπη λόγω παρέλευσης ωραρίου και θα συνεχιστεί την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου. Λοιπόν, κύριε Πετρέλη, άλλη μια πολύ ωραία διαδικασία. Τελείωσε σήμερα, αλλά συνεχίζεται. Θα συνεχιστεί στις 17 Νοεμβρίου, στις 9 το πρωί. Οπότε τώρα έχει τελειώσει όλη η αποδεικτική διαδικασία. Τη μέρα αυτή θα γίνει η απολογία του κατηγορουμένου, η πρόταση της κυρίας Αγγελέως, και οι αγορεύσεις των συνηγόρων και η απόφαση.